και μην αντιδράσετε, κύριε Δένδια, για λόγους κομματικού πατριωτισμού. Να ξεκινάτε μην αντιδράσω. Που είναι εντελώς. Εγώ χαίρομαι που είναι αυτή η γραμμή σας και την παρακολουθώ από καιρό. Γιατί έχετε ένα ρεαλισμό και μια σοβαρότητα. Αλλά δεν είναι η γραμμή του κυρίου Σαμαρά και του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Καραγκούνη που παραδέχονται ότι ποντάρουν ουσιαστικά με τον τρόπο που μιλάνε σε πιστωτικό γεγονός ή λένε ότι δεν πρέπει να ανέβει το πλαφόν των εντόκων γραμματείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διότι είναι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λοιπόν. Αυτό λέω η γνώμη. Είναι δύο γραμμές. Έχετε, εγώ είναι θετικό ότι στα δύο προηγούμενα νομοσχέδια επικράτησε η γραμμή. Αυτό θα σας έλεγα. Δεν ψηφίσαμε. Θετικό. Δεν ήμασταν εκεί. Αλλά λέω, επισημαίνω ότι ο αρχηγός σας και ο Καραγκούνης έχουν άλλη γραμμή. Λοιπόν, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί, όπως είπατε και εσείς. Σε πάτρα στο σοφοκλικά τώρα. Προχωράμε. Έχει άλλη γραμμή. Όχι, ο κύριος Δένδιας, εγώ το χαιρετίζω. Το χαιρετίζω. Θέλω να με σαφείς. Δεν παίζουμε σε αυτά. Θέλω να πω κάτι και σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Λέτε, έχει στεγνώσει η αγορά. Γιατί ήταν υγρή πριν, υγρή και ξαφνικά στέγνωσε. Η αγορά είναι στεγνωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Παράγεινε το κακό μετά τα Χριστούγεννα. Παράγει. Όχι, θέλω να πω κάτι. Αυτό το λένε όλοι. Όποιο και να ρωτήσετε, σα το λένε. Δεν ξέρω με τι ρωτήσετε. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Και εγώ, όπως ξέρετε και ο κύριος, όλοι ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Η προηγούμενη κυβερνητική πολιτική, αυτή που, όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, καταδικάστηκε, επεδίωκε την ύφεση. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τα μέτρα που έπαιρνε ήταν μέτρα υφεσιακά. Η οικονομία σε κόμμα. Εμείς προσπαθούμε και δέστε τι κάναμε αυτό το διάστημα. Εγώ θεωρώ αυτό πολύ λιγάκι και δεν είναι υπερβολικό. Ότι καμιά κυβέρνηση από αυτές που μπορούμε σε βάθος πίσω χρόνου να δούμε δεν έχει κάνει σε τόσο μικρό διάστημα τόσα πράγματα, προσέξτε, με τόσες δυσκολίες. Γιατί ναι, δεν είμαστε σε μια κατάσταση, έχασε μια κυβέρνηση, αυτός είναι ο κοινοβουλευτισμός. Έρχεται η άλλη, ουδέν πρόβλημα και προχωράει κανονικά κλπ. Μιλάμε για πολύ έκτακτες συνθήκες. Και έχουμε κάποιους πιστωτές, ιδιαίτερα το πιο σκληρό κομμάτι, που κάθε στιγμή μας βάζουν τρικλοποδιές. Κάθε στιγμή μας βάζουν τρικλοποδιές. Διότι αν, όπως είπατε, εγώ δεν συμφωνώ, στις 20 του μήνα δεν κάναμε τίποτα άλλο, 20 Φεβρουαρίου, με το Eurogroup, παρά να αντιγράψουμε εσάς, έτσι, τότε δεν θα υπήρχε λόγος, ούτε διαπραγμάτευση να γίνει. Θα λέγανε συνεχίστε κύριοι, ούτε να μας πολεμάνε όπως μας πολεμάνε. Άρα τις 20 Φλεβάρι έγινε κάτι διαφορετικό. Είπαμε stop τα μνημόνια, stop η μνημονιακή πολιτική, η ηφαισιακή πολιτική και αντίθετα βήματα. Δηλαδή το πρόβλημα ποιο είναι. Εμείς ζητάμε τις διευκολύνσεις, δεν θέλουμε δάνειο. Θέλουμε τις διευκολύνσεις που συνομολογήσαμε με τους πιστωτάς μας στις 20 Φεβρουαρίου. Που είπαμε παράταση της δανειακής συμβάσεως. Τα 7 δις μας χρωστάνε, τη δόση μας χρωστάνε από τον Αύγουστο. Και τα τελευταία, δεν πρόκειται. Και μάλιστα να σας πω κάτι. Τα ποσά σε τελευταία ανάλυση μπορεί για τη χώρα μας να είναι μεγάλα και σημαντικά. Για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης δεν είναι σημαντικά. Διότι ο Ντράγκη, και καλά έκανε, έκοψε χρήμα 60 δισεκατομμύρια το μήνα και μοίρασε, και καλά έκανε, στις άλλες χώρες, λέγοντας ότι δεν με νοιάζει. Ότι δεν με νιάζει. Ότι δεν με νοιάζει. Εγώ λέω τα γεγονότα, κύριε Καμπουράκη, και δεν με νοιάζει, λέει ο Ντράγκη, αν ο πληθωρισμός από το μείον 5 πάει στο συν 2. Σωστά. Μα καλό είναι ο πληθωρισμός. Και τι του λέμε. Και εμείς τι ζητάμε τώρα. Και εμείς τι ζητάμε. Ζητάμε να έρθουν οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημιουργούνται. Οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί να περιλάβει και την Ελλάδα στις αναπτυξιακές, στις χρηματοδοτικές ανάσες. Ζητάμε επιστροφή των κερδών του ευρωσυστήματος από τα ελληνικά ομόλογα. Το 1,2. Αυτό ζητάμε. Και ζητάμε αύξηση του ορίου, όπως γινόταν μέχρι πρότινος, του δανεισμού σε έντοκα γραμμάτια. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα. Θα το πω λιγάκι συγκεκριμένα. Έχουμε απολύτως το δίκαιο ως χώρα. Ως χώρα, λέω εγώ. Απολύτως το δίκαιο με το μέρος μας. Έχουμε απολύτως. Και επειδή είπαμε κάτι για τα 3 δις, είπατε, κύριε Καμπουράκη. Στις 18, στα 18, είπατε, λέτε για 18 μέτρα, για 18 μεταρρυθμίσεις. Ναι. Και θα φέρουν 3 δις. 3 δις κέρδο, ναι, 3 δις. Σας λέω ενδεικτικά, έλεγχη σε λίστες και εμβάσματα από το εξωτερικό. Μία πηγή. Δεύτερη, αποκρατικοποίηση με διακρατικές συνέργειες. Τρίτη πηγή, ρύθμιση επιστροφής κεφαλαίων που έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό με φορολόγηση 15%. Τέταρτη πηγή, αδειοδότηση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πέμπτον, αντιμετώπιση λαθρεμπορίου τσιγάρα καύσιμα. Έκτο, βελτίωση συστήματος προμηθειών με σωμάτωση των νεότερων ευρωπαϊκών δεδομένων. Ευλόγως αναμένουμε από αυτά 3 δισεκατομμύρια κλπ. Okay. Είναι στον αέρα. Δύο πράγματα. Εγώ λέω λοιπόν. Ναι. Λέω.
να κάνουμε διάλειμμα και μετά. Να το πούμε, θα μας διευκολύνετε και μετά. Θα απαντήσετε εσείς. Εσείς ξέρετε. Πάμε. Το κουμάντο εσείς το κάνετε.